Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Take It, στο επεισόδιο αυτό. Ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί μάλλον θα κρατήσει λίγο παραπάνω από τα προηγούμενα. Μετέφερα το χάρτη, όπως βλέπετε είμαι σε Creative καταρχήν. Προσπάθησα να μεταφέρω το χάρτη μου σε server, όπως προτείνατε πολύ και μάλλον έχετε δίκιο. Δεν είχα ξαναπαίξει σε single, οπότε δεν ήξερα για τα κολλήματα που έχει το Quarry. Όπως βλέπετε λείπει το σπίτι από εδώ, γιατί προσπάθησα να το μεταφέρω όπως είναι το χάρτη, δεν κατάφερα, δεν μου φόρτανε το chunk αυτό, οπότε κατέφυγα στο να κάνω ξανά από την αρχή τον ίδιο χάρτη, απλά σε server, σε multiplayer. Τώρα είμαι σε Creative για τον εξής απλούστατο λόγο, διότι δεν μπορούσα να κάτσω να ξαναμαζέψω ό,τι είχα μαζέψει. Έχτισε ένα σπίτι λίγο πιο εντυπωσιακό από το προηγούμενο. Και πείτε μου στα σχόλια από κάτω, άμα θέλετε, θα μπορούσα να τον γκρεμίσω και απλά να κάτσω από το Creative και να κάνω σπον ό,τι είχα στο προηγούμενο και να ξαναχτίσω το ίδιο σπίτι εδώ πέρα, με το ίδιο quarry εδώ κάτω. Και προς το παρόν σε αυτό το επεισόδιο θα διακοσμήσουμε το σπίτι, θα μάθουμε μερικά πράγματα όπως σε κάθε επεισόδιο, δεν θα είναι απλά για να χτίσουμε, αλλά αυτά προς το παρόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το να σας δείξω το σπίτι που έχτισα. Αυτό είναι λοιπόν, αυτά γύρω γύρω είναι οι σκαλοσιές. Και γιατί τις λέω σκαλοσιές, γιατί λειτουργούν ως σκάλες. Εδώ μπορείτε να ανέβετε πάνω για να χτίζετε, και επίσης αυτός είναι ο σκοπός τους μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορείτε να τα χτίσετε όπου να είναι, πρέπει να στηρίζονται κάπου. Με λίγα λόγια, άμα σπάσω το κάτω-κάτω κουτί, θα σπάσουν όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι, όπως βλέπετε, καταραίουν όλες. Και ας τις κατεβάσουμε. Λοιπόν, οπα. Και τις τελευταίες, συγγνώμη που δεν μιλάω, προσπαθώ να δω πού θα σπάσω για να μην φάμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ας δούμε ξανά το σπίτι χωρίς τις καλωσιές αυτή τη φορά. Αυτό είναι το σπίτι, ξέρω ότι είναι λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ έχει κάτι περίεργα σχήματα. Κάτι που δεν θα αναρωτιέστε αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς γίνανε. Για όσους δεν ξέρετε, για όσους ξέρετε, καταλαβαίνετε ακριβώς τι είναι. Και όπως βλέπετε, αυτή τη γωνία είναι σκάλα, σε σκάλα αλλά διαγώνια, ξαπλωμένη σκάλα, και άφησα την οροφή ατέλειωτη, ημιτελή, για τον εξής απλούστατο λόγο, ότι θα την τελειώσουμε τώρα αυτή τη στιγμή μαζί. Λοιπόν, αφού κατέβω εδώ κάτω. Ωραία. Θα προσθέσω ακόμη κάποια πράγματα μες στο σπίτι από Creative, πριν το ξαναγυρίσω σε Survival, για τον εξής απλούστατο λόγο, ότι δεν μπορώ να κάτσω να ξαναμαζέψω, για οικονομία χρόνου κυρίως, όλα τα αντικείμενα που θα έπρεπε να μαζέψω για τα μηχανήματα και για αυτά, και για να προχωρήσουμε το tutorial και τα βιντεάκια μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτή εδώ η σκάλα είναι λίγο περίεργη. Είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έφτιαξα και τις γωνίες του σπιτιού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν, τοποθετώντας κάτω ένα crafting table. Θα το βάλουμε προς το παρόν εδώ, θα τα μεταφέρω μετά όπου χρειάζεται. Και πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε spawn μερικά πράγματα. Ας τα εξαφανίσουμε όλα εδώ.
Λοιπόν, αυτά. Βασικά όλα. Ας τα εξαφανίσουμε όλα από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μερικά σανίδια, μερικά διαμάντια. Ας πάρουμε ένα μπλοκ, δύο. Και τι άλλο, φτάνει, όχι. Α, και μερικά σίδερα θα χρειαστούμε. Λοιπόν, iron. Λοιπόν, επίσης αυτό που θα κάνουμε σήμερα, μπορείτε να το φτιάξετε είτε με ρούμπι, είτε με ζαφύρια, είτε με οτιδήποτε, βασικά με ό,τι φτιάχνουν τα όπλα, απλά το διαμάντι είναι το πιο ισχυρό. Θα χρειαστούμε μερικά sticks για αυτό που θα κάνουμε. Στην ουσία φτιάχνουμε ένα πριόνι, τοποθετώντας τα τρία ξυλάκια ως εξής για το χερούλι μας. Δύο σίδερα για τη βάση. Και τώρα εδώ αυτά τα δύο τα κομμάτια, σε αυτά τα δύο τα κουτάκια θα μπορούσατε να βάλετε είτε ξανά σίδερο για να φτιάξετε το σιδερένιο μας πριόνι, είτε θα μπορούσατε να βάλετε ζαφύρια εδώ, είτε ρουμπίνια, είτε το άλλο, δεν θυμάμαι πως λέγεται, το άλλο πετράδι. Δεν νομίζω, όχι, δεν γίνεται ξύλινο ούτε πέτρινο από όσο θυμάμαι, αλλά το πιο ισχυρό και αυτό που κόβει τα περισσότερα από τα υλικά είναι το διαμαντένιο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, αφού το φτιάξετε, τοποθετώντας το οπουδήποτε σε σχέση με το αντικείμενο που θέλετε να κόψετε, ας πούμε θα κόψουμε ξύλα για την οροφή μας, τοποθετώντας από πάνω, φτιάχνετε, το κόβετε στη μέση. Αυτό το κόψετε στη μέση. Ας κόψουμε μερικά ακόμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι. Μπορείτε να το κάνετε και σε αυτό εδώ πέρα το crafting. Δεν είναι ανάγκη να έχετε crafting table. Μπορείτε να κόψετε οτιδήποτε. Όπως βλέπετε, αυτά εδώ είναι που μπορείτε να φτιάξετε. Το συγκεκριμένο είναι από ζαφύρι. Οποιοδήποτε υλικό μπλοκ θέλετε, εκτός από τα ORS, εκτός από τα πετρώματα, οποιοδήποτε άλλο κουτάκι, κουτί, μπορείτε να το κόψετε και να φτιάξετε όλα αυτά τα κομμάτια, που θα εξηγήσω αμέσως τώρα πώς γίνεται το κάθε ένα από αυτά, γιατί στα απλά, σε αυτά τα τρία που είναι απλά, το κόβεις, το ξαναβάζεις, το ξανακόβεις στη μέση, το ξαναβάζεις και το ξανακόβεις, δεν έχει παρακάτω. Έχει τις συνταγές, μπορείτε δηλαδή πατώντας το R εδώ ή αν είστε από εδώ στο recipe, να σας βγάλει το πώς ακριβώς γίνεται, βλέπετε εδώ πέρα, ή αυτή είναι η άλλη εκδοχή. Αλλά σε αυτά εδώ πέρα που έχουν την τρύπα στη μέση και είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείτε σωλήνες, για αισθητικούς λόγους είναι χρήσιμα, δεν δείχνει πώς ακριβώς γίνονται. Σου λέει μόνο ότι αν το κόψεις στη μέση, αν δούμε αυτό πώς γίνεται, σου λέει ότι είναι συνδυασμός αυτών των δύο, και στην ουσία δεν έχει κάποιο ακριβώς τον τρόπο που φτιάχνονται. Οπότε αφού το έψαξα λίγο, θα σας δείξω ευθύς αμέσως πώς γίνεται. Ας κόψουμε μερικά ακόμα. Πάντα μπορείτε, άμα το μετανιώσατε και κόψατε πάρα πολλά, μπορείτε να τα βάλετε κάπως έτσι και να πάτε στο αμέσως πιο πάνω, ή απλώς να τα βάλετε σε αυτό το σχήμα και να φτάσετε σε αυτό εδώ που είναι το αρχικό μας τετράγωνο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Πριν σας δείξω αυτά με τις τρύπες, είναι ότι μπορείτε να φτιάξετε κάτι που είναι πολύ βολικό. Βασικά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Για να κάνετε αυτά εδώ πέρα, τις γραμμούλες, πολύ απλά αντί για από πάνω τα βάζετε από κάτω, ανάλογα πόσο χοντρή θέλετε την κολονίτσα αυτή, δηλαδή άμα θέλετε, άμα τη θέλετε όπως αυτά εδώ που έβαλα εγώ για σκάλες, πολύ απλά κόβετε το αρχικό κουτί στη μέση
και μετά το κόβετε στο πλάι και φτιάχνετε αυτά εδώ πέρα. Άμα τώρα χρειάζεστε λίγο πιο λεπτά, μπορείτε να το κόψετε, να το κόψετε ξανά αυτό και να, μετά να το κόψετε στο έτσι. Ή άμα θέλετε τα πολύ 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 λεπτά, είναι αυτά εδώ πέρα που έχω δει να χρησιμοποιούν, να τα χρησιμοποιούν για παράθυρα ή για, για κάσες της πόρτας γύρω γύρω, αν και εγώ τα βρίσκω ενοχλητικά γύρω γύρω από τις πόρτες. Συνεχίσουμε. Τι άλλο, αυτά εδώ πέρα τα μικρά τα κουτάκια, τους κύβους που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Πολύ απλά, κόβοντας αυτό, και πάλι το μέγεθος είναι ανάλογα το τι θα κόψετε, δηλαδή αν κάνετε αυτή τη γραμμή φτιάχνετε τέτοιους κύβους, αν κάνετε την πιο λεπτή θα φτιάξετε αυτή και αν κάνετε την πολύ λεπτή θα φτιάξετε αυτούς τους κύβους. Κόβοντας το ξανά, βάζοντας το ξανά δίπλα στο πριόνι μας, φτιάχνουμε αυτούς εδώ τους κύβους. Για να δοκιμάσω κάτι, όχι δεν γίνεται αυτό, ούτε αυτό. Δεν μπορείτε να κόψετε τη γραμμή σε πιο λεπτή γραμμή. Πάντα μπορείτε να τα επιστρέψετε στην προηγούμενη της μορφή, απλά τοποθετώντας τα μαζί, δεν έχει σημασία το τέτοιο. Okay, το μαζέψαμε. Και για να καταλάβετε το πόσο μικρό είναι αυτό εδώ πέρα, για να δούμε λίγο, ας κόψουμε αυτό εδώ νομίζω, ναι, το πιο λεπτό. Και εδώ. Το πολύ βολικό σε αυτό το mod είναι ότι, όπως βλέπετε, σας δείχνει πού ακριβώς θα εμφανιστεί. Βλέπετε, είναι τόσο μικρό. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για χερούλια πόρτας, για... Εγώ φτιάχνω ντουλάπες συνήθως και τα βάζω αυτά για χερούλια της ντουλάπας. Λοιπόν, ωραία. Επίσης, για όσους δεν χρησιμοποιούν, μπορείτε να πάρετε το τζάμι, να το κόψετε και να το τοποθετείτε ως πάνελ. Και το καλό είναι ότι άμα το βάλετε λάθος και θέλετε να το σπάσετε, δεν σπάει, αλλά ξανεπιστρέφει στο inventory. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το μισό το ξύλο, το μισό κουτί, το slab. Το ίδιο και με την πέτρα και με οποιοδήποτε υλικό. Είναι ακριβώς στις ίδιες διαστάσεις. Απλά το θέμα είναι ότι μπορείτε να το βάλετε και όρθιο, κάπως έτσι, όπως βλέπετε, και ανάποδα στο ταβάνι κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται να βάλετε κάτι από πάνω κτλ. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί που υπάρχουν στο 1,2,5 και προς το παρόν στο take it. Λοιπόν, ας φτιάξουμε λοιπόν αυτά που χρειαζόμαστε. Α, ναι, καλά που το έβαλα κατά λάθος. Αυτά εδώ πέρα, βάζοντας τη γραμμούλα, την κολόνα, φτιάχνετε στην κυριολεξία κολόνα. Θα σας πω ευθύς αμέσως γιατί το λέω κολόνα και... Λοιπόν, αυτό εδώ μπορείτε μόνο να το βάλετε στις γωνίες του κουτιού, κάπως έτσι, στις άκρες. Δεν μπορείτε να το βάλετε όρθιο στη μέση, σε αντίθεση με αυτό που μπορείτε να το βάλετε να στέκεται κάπως έτσι και να φτιάξετε τις κολόνες ή τραπέζι ή ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Ας κάνουμε λοιπόν για την ευκολία μας προς το παρόν ένα τσεκούρι σπον. Να πω ότι τα αντικείμενα συνεχίζουν να αντιδράνε σαν να ήταν ξύλο, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε αυτά εδώ πέρα φτιάχτηκαν κάπως έτσι. Θα ανέβουμε σε λίγο πάνω στην οροφή για να συνεχίσουμε να τελειώσουμε τις γωνίες και όλα αυτά για να τα κάνουμε όμορφα. Αυτά. Μπορείτε να το ξαναεπιστρέψετε αυτό στην παλιά του μορφή, απλά βάζοντας το στο inventory, στο crafting εδώ. Τώρα τι θέλω να κάνω, ας επιστρέψουμε αυτά στην προηγούμενη μορφή τους και αυτό. Οπ, τι έκανε. Αυτό είναι το triple cover. Ναι, έκανα χαζομάρα. Ας το κόψουμε πάλι. Και μάλλον δεν μπορώ. Ας προσθέσουμε άλλο ένα σε λίγο. Αυτό εδώ πέρα που λέτε είναι τριπλό. Μπορείτε να βάλετε ένα μικρό και ένα μεσαίου μεγέθους και να φτιάξετε το τριπλό.
σε τι χρησιμεύει, εσείς θα το αποφασίσετε αυτό. Εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ για να καλύψω καλώδια που φεύγουν από τον έναν όροφο στον άλλον χωρίς να λείπει κάποιο τετράγωνο. Χρησιμεύει σε πολλά πράγματα γενικότερα. Στην πορεία του παιχνιδιού ίσως το χρησιμοποιήσουμε και εδώ κάπου, κάπως. Ας ξανασυναρμολογήσουμε λίγο τα κομμάτια. Όπως βλέπετε, μπορείτε να τα ξαναεπιστρέψετε. Και αυτό το triple μαζί με άλλο ένα λεπτό γίνεται το ίδιο μισό κουτί που είχαμε πριν. Ας επιστρέψουμε και αυτά στην προηγούμενη μορφή τους και τα κουτάκια μας. Ωραία. Αλλά θέλαμε επίσης αυτό εδώ το εργαλείο μπαίνει μαζί με όλα τα άλλα στο Alchemical Chest και ξαναφτιάχνεται, γιατί όπως βλέπετε όσο το χρησιμοποιούμε τελειώνει. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, ας το φτιάξουμε όλα εδώ και αυτά έτσι, θα χρειαστούμε απ' όλα. Και ας κατευθυνθούμε προς το ταβάνι μας, ας φτιάξουμε μερικά τι θέλουμε να φτιάξουμε, μερικές σκάλες. Όχι, ας χρησιμοποιήσουμε τα κουτιά αυτά για σκάλες. Αποτυγχάνω παταγωδός. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα έχω στήσει τα πάντα όπως ήταν πριν. Και όσον αφορά για το σερβερ, που από ό,τι φαίνεται θέλετε πολύ να ξεκινήσουμε κάποιο σερβερ, επειδή δεν έχω σκοπό να κάνω host το σερβερ σε κάποια εταιρεία στο ίντερνετ ή σε κάποια ιστοσελίδα ή κάτι τέτοιο, και θα το κάνω λογικά στο σπίτι άμα ξεκινήσω να κάνω κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι θα μπορώ να σηκώνω πάνω από 10 άτομα. Φυσικά όλα αυτά θα τα τεστάρουμε πρώτα. Ελπίζω να με βοηθήσετε να τα κοιτάξουμε. Όπως βλέπετε μπορώ να κάνω συνδυασμό αυτών των τετράγωνων στο ίδιο τετράγωνο, στον ίδιο κύβο. Κάτι που δεν γίνεται με τα wooden slab αυτά εδώ πέρα. Και ας δούμε πάλι τι λέγαμε για το σερβερ. Ότι δεν θα χωρέσουν πολλά άτομα. Οπότε είχα μια ιδέα, θα τη μοιραστώ μαζί σας και πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει, αν συμφωνείτε, και θα δούμε αν το προχωρήσουμε κιόλας. Σκέφτηκα το εξής, εφόσον θα υπάρχουν, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 10 θέσεις, τα 10 άτομα θα μπουν σε whitelist λογικά, και θα λειτουργεί ως εξής: κάθε εβδομάδα θα μπαίνει και κάποιος καινούριος μέχρι να συμπληρωθούν τα 10 άτομα, και μετά από αυτό το κάθε εβδομάδα μην το δένετε κόμπο, μπορούμε να τα αλλάξουμε, να το κάνουμε κάθε 2 εβδομάδες κάθε μήνα και θα δούμε και πώς και τι, αλλά κάθε μία περίοδο τέλος πάντων θα γίνεται μια ανακατανομή στα μέλη του σερβερ και θα γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί μεταξύ τους. Δεν είναι απαραίτητο να σκοτώνεστε μεταξύ σας για να δούμε ποιος θα παραμείνει στο σερβερ και ποιος όχι. Μπορεί αυτοί οι διαγωνισμοί να είναι στο χτίσιμο, μπορεί να είναι π.χ. σε κάποιες πίστες parkour, ή τέλος πάντων με διάφορους τρόπους θα δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις, αν έχετε κάτι να προτείνετε. Αν δεν σας αρέσει καθόλου η ιδέα σαν ιδέα του να γίνεται διαγωνισμός, μπορούμε απλά να διαλέξουμε με κλήρωση 10 άτομα και να συνεχίσουμε με αυτά τα 10 άτομα μέσα στο σερβερ χωρίς να υπάρχει κάποια ανακατανομή. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Και ξαναλέω, είμαι ανοιχτό σε προτάσεις σε περίπτωση που έχετε κάτι στο μυαλό σας καλύτερο ή πιο λειτουργικό. Απλά έτσι πιστεύω ότι θα διασκεδάζουμε όλοι με το να προσπαθούμε, και εγώ θα συμμετέχω σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Μπορεί να μην
Το λογικό είναι ότι δεν θα βγαίνω από το σερβερ, δεν θα χάνω τη θέση μου. Φυσικά όμως δεν θα πιάνω και καμία θέση, θα είμαι ο ενδέκατος του σερβερ. Οπότε θα συμμετέχω μόνο και μόνο επειδή το θεωρώ διασκεδαστικό το να μαζευόμαστε πολλά άτομα. Τι γίνεται, έχουν πέσει τα frames μου. Μισό λεπτάκι. Okay, πιστεύω ότι έστρωσε. Και τι έλεγα, τέλος πάντων, αυτά περί του σερβερ. Περιμένω σχόλιά σας. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου είτε στο YouTube. Αν δεν ξέρετε πώς, απλά αφήστε σχόλιο κάτω. Νομίζω ότι είναι κάτι περίπλοκο. Ναι, αυτά πιστεύω για το σερβερ. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Αυτή ήταν η ιδέα μου. Ξαναλέω, δεν είναι δεσμευτικό τίποτα από όλα όσα είπα. Όλα παίζουνε, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις για το τι θα γίνει. Θέλω να ξεκινήσουμε κάποιο σερβερ, είναι πολύ καλή ιδέα. Θα ήθελα να παίζω με άλλους που ξέρουν να ασχολούνται με το θέμα, με το Take It. Αυτά πιστεύω, δεν έχω να προσθέσω κάτι ακόμα. Να σκεφτώ. Ναι, εδώ τι θα γίνει εδώ, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, πάντως χαίρομαι που σας αρέσει η σειρά. Το διασκεδάζω κι εγώ να παίζω. Απλά το τελευταίο καιρό είχα κάποια σοβαρά προβλήματα με τον υπολογιστή μου και γι' αυτό καθυστερώ κυρίως, αντεπάλευτο το lag. Προσπάθησα όσο μπορούσα να μην το κάνω format και τελικά δεν το έκανα. Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως θα χρειαστεί να το κάνω. Δεν το γλιτώνω το format από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, συγχύζομαι, εκνευρίζομαι. Και κάτι ακόμα, τώρα που το θυμήθηκα όσο προσπαθώ να ανοιγοκλείσω το παιχνίδι. Κάτι που είναι δεσμευτικό για το σερβερ, είναι κάτι σίγουρο, ότι θα αποφύγω τα πολλά plugin. Δεν τα συμπαθώ, μάλλον τα συμπαθώ, αλλά φορτώνουν πολύ το σερβερ και περιορίζουν πολύ τους παίκτες. Κάτι πολύ σίγουρο, 100% σίγουρο, είναι ότι δεν θα έχω αντικείμενα που θα απαγορεύονται. Θα μπορείτε να μπαίνετε να φτιάχνετε ό,τι γουστάρετε. Κάτι που είδα σε πολλούς σερβερ στο Take It είναι ότι απαγορεύουν τις πανοπλίες, τις Quantum πανοπλίες, και είναι τρομερά εκνευριστικό το γεγονός αυτό. Θα κάνω προφανώς μερικά σπον ακόμα. Και το θεωρώ εκνευριστικό το να σε περιορίζουν σε τέτοια πράγματα όπως είναι η πανοπλία, από την ώρα που είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο να τη φτιάξεις, και αφού μπορείς, καταφέρνεις να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να τη φτιάξεις, να σου το απαγορεύουν. Είναι... Εμένα μου την έδωσε, δεν βρήκα πολλούς σερβερ που μπορείς να το κάνεις, που μπορείς να κάνεις. Ίσως λέω, να βγάλω γενικά από τη λίστα τα νιουκ, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα μπω στη διαδικασία να το κάνω, οπότε και αυτό μόνο και μόνο γιατί το νιουκ είναι κάτι που κάνει μεγάλη ζημιά και δεν θα επηρεάσει μόνο εσάς αλλά και όλους τους συμπαίκτες σας μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορείτε να χτίζετε όπου θέλετε, ό,τι θέλετε, αρκεί μόνο και μόνο να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους παίκτες. Δηλαδή δεν θα πάτε να χτίσετε μέσα στο σπίτι τους, για παράδειγμα.
ή ένα μεγάλο κτίσμα το οποίο θα περνάει μέσα από την αυλή, ας πούμε, του συμπαίκτη σας ή κάτι τέτοιο. Προσπαθείτε να είστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται. Και okay. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ξανακάνω install το Fraps γιατί έχει σπάσει τα νεύρα τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε. Ας μπω σε Creative. Μία. Κατά πάσα πιθανότητα θα έπαιρνε λίγο πίσω τους creepers και τις εκρήξεις, γιατί ξέρω ότι όλοι μισείτε τις εκρήξεις του creeper και ειδικά στο Tech It, όταν μιλάμε για μηχανήματα και πολύ κόπο για να τα φτιάξετε, θα είναι πολύ εκνευριστικό το να περάσει κάποιος άλλος και, ή ακόμη και εσείς αν είστε, και να ανατιναχτεί ο creeper από εκεί και να σχαλάσει όλη τη δουλειά π.χ. που κάνατε, που σας έφαγε, ξέρω εγώ, 2 και 3 και, ή 10 ώρες ή ακόμη και όλο το παιχνίδι για να το φτιάξετε. Θα ζητήσω συγγνώμη που σε αυτό το επεισόδιο δεν μάθαμε και πολλά, μόνο το... πώς το είπαμε... τέλος πάντων, μόνο αυτό το εργαλείο, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ούτε στα ελληνικά τώρα, ούτε στα αγγλικά που λέγεται. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το πετρέλαιο. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις ιδέες σας πάνω στο σερβερ. Και επίσης να μου πείτε αν θέλετε να κρατήσω το σπίτι που το έφτιαξε Creative In. Απλά να ξεκινήσω κάτι από την αρχή και να είναι κάτι μικρούλι, να φτιάξω 5 μηχανήματα και τέλος πάντων, τι θέλετε να κάνω, επειδή δεν μπορώ, προσπάθησα, ή ακόμη και αν έχετε κάποιες προτάσεις για τη μεταφορά του σπιτιού και του χάρτη του προηγούμενου εδώ. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, αν σας άρεσε κάντε like από κάτω, αν θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια βιντεάκια ή μάλλον όχι ακριβώς τέτοια σαν το προηγούμενο και καλύτερα, κάντε εγγραφή, είναι ακριβώς από πάνω. Αυτά νομίζω. Αν θέλετε επίσης για το σερβερ, όλοι οι διαγωνισμοί που ανέφερα πριν θα καταγράφονται και θα ανεβαίνουν στο κανάλι, οπότε θα είναι κάτι διασκεδαστικό να δείτε και εσείς όσοι δεν είστε μέσα στο σερβερ. Επίσης όσοι δεν είστε μέσα στο σερβερ θα μπορείτε να συμμετέχετε σε διάφορα event, σε εισαγωγικά event που θα φτιάχνουμε μαζί με όλους τους μελλοντικούς συμπαίκτες εκεί έξω, μέσα στο σερβερ, που έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς, τέλος πάντων αυτά, φτάνει σου μίλησε, ευχαριστώ που με ακούσατε, που είστε μαζί μου, ελπίζω να σας αρέσουν αυτά που κάνω, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, γεια σας.